ημερολόγιο μιας χείρας του Post. Ποιο είναι το θέμα του έργου? Το θέμα του έργου είναι ότι δεν έχει θέμα. Και αυτό είναι από τα πρώτα που μας λέει ο Post. Βέβαια, ο Post ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Απλώς ξέρει ότι δεν κάνει ένα συμβατικό έργο με μια συμβατική πλοκή και συμβατικούς ήρωες. Και αφήνει να κυλήσουν τα πράγματα με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο, που είναι ο τρόπος του Post. Μπορούμε το έργο να το χαρακτηρίσουμε ως κωμωδία? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και πικρή κωμωδία, θα μπορούσαμε βασικά να πούμε ότι είναι μια μποστική κωμωδία. Μόνο ο Μποστ μπορεί να κάνει τέτοιες κωμωδίες. Αν και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα που δεν έχουν τα υπόλοιπα του έργα, τα πιο κλασικά που γνωρίζουμε, όπως είναι η Φαύστα, η Μίδια κτλ. Δεν είναι γραμμένο σε έμετρο λόγο. Ίσως είναι το μοναδικό του έργο που δεν έχει την ομοιοκαταληξία. Και οι ήρωές του είναι καθημερινοί άνθρωποι και όχι τα μυθικά πρόσωπα και τα πρόσωπα της αρχαιότητας που συνήθως χρησιμοποιεί. Από τις αντιδράσεις του κόσμου είδαμε έτσι γέλιο. Μας χρειάζεται στη ζωή μας? Εντάξει, η κλισέ απάντηση είναι ότι βεβαίως και μας χρειάζεται το γέλιο. Πάνω απ' όλα όμως μας χρειάζεται ποιότητα. Το γέλιο για το γέλιο δεν λέει τίποτα, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντοτε. Πότε δημιουργήθηκε ο θείος σας, αυτός που παρακολουθήσαμε? Η ομάδα λειτουργεί καλλιτεχνικά από το 2008. Έχουμε ανεβάσει κάποια από τα έργα τα οποία μας τα γνωρίζετε κι εσείς ως Citizen, την Πινακοθήκη των Λιθίων, το Plate Against Sam του Woody Allen, μια σειρά από μονόπρακτα και τώρα έχουμε το ημερολόγιο μιας χείρας που σήμερα είναι και η επίσημη πρώτη του παράσταση. Είχε και πάρα πολύ απήχηση, έτσι από τι είδαμε. Πράγματι ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό που είχαμε τόσο κόσμο, που ο κόσμος το παρακολούθησε ακόμα και όρθιος επί 2 και κάτι ώρες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας και μας εμψυχώνει για να συνεχίσουμε. Φυσικά, εννοείται. Και μια σκιαγράφηση του Post, ποιος ήταν ο Post, να μάθουμε. Ο Μπόστ ήταν ένας πάρα πολύ χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος ασχολιόταν με το θέατρο, με την λογοτεχνία, με τη δημοσιογραφία, έκανε φοβερές γελιογραφίες. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και με ιδιαίτερο χιούμορ και ιδιαίτερη οπτική που έβλεπε τα πράγματα της καθημερινότητας, τις πολιτικές καταστάσεις. Ήταν βεβαίως πολύ σοβαρός άνθρωπος και επειδή ήταν τόσο σοβαρός μπορούσε να τα διακομωδεί με τον δικό του τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια και να είναι πάντα γεμάτο θέατρο. Ευχαριστούμε το Citizen. Εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό που κάνετε γιατί χρειαζόμαστε την προώθηση και δείχνετε ότι εκτιμάτε και τη δουλειά μας. Το Διπακής είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου Θερμαϊκού, το οποίο ασχολείται με τα πολιτιστικά δρόμενα, τα αθλητικά και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλο βάρος πάρει στο νόμο μας με την λειτουργία του Διπακής. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάνε καλά οι εκδηλώσεις και από εδώ και πέρα θα συνεχιστούν και για καλύτερες εκδηλώσεις. Αν κρίνω από το σήμερα, έχει πάρα πολύ απήχηση και πρέπει να το συνεχίσετε, έτσι? Θέλω και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος ήρθε σήμερα και να τους υποσχεθώ ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε και άλλες παραστάσεις, θα προγραμματίσουμε και άλλες παραστάσεις ώστε όλος ο κόσμος του Δήμου Θερμαϊκού να παρακολουθήσει αυτή την υπέροχη παράσταση.